Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για την επανεκκίνηση της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό, φαίνεται πως απασχολούν έντονα τους τουριστικούς φορείς της Κέρκυρας. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Κέρκυρας, Κώστας Κιτσάκης, μιλώντας στην κάμερα του Start, εξέφρασε την δυσαρέσκεια των επαγγελματιών για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Όλη αυτή η λογική των μικροχρηματοδοτήσεων μέσω τραπεζών και του Ταμείου Επιχειρηματικής, το ΤΕΠΗΧ, όλα αυτά δεν αφορούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ήδη τα μηνύματα που παίρνουμε από τις τράπεζες είναι η βροχή των αρνήσεων χορήγησης των δανείων της ελληνικής περιβόητης υποτίθεται αναπτυξιακής τράπεζας. Άρα λοιπόν, τα μέτρα αυτά ίσως για μια χώρα σαν την Αυστρία, σαν το Βέλγιο, σαν την Ολλανδία να έχουν νόημα, για τη διάθρωση και τη μορφή της μικροοικονομίας και των μικρών επιχειρήσεων της χώρας είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και ειδικά για τις δικές μας, τις νησιωτικές, εποχικές τουριστικές επιχειρήσεις που είχαμε εντοπίσει και άλλα ζητήματα και με την ψηφιακή προκαταβολή και με όλη αυτή τη διαδικασία, είναι εκτός όλων αυτών του πακέτου στήριξης. Και αυτό έχει δημιουργήσει και στην Κέρκυρα μια πολύ μεγάλη ανησυχία, μια και η περίοδος, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι περιορισμένη και δεν μπορεί καμία μικρή επιχείρηση να προγραμματίσει τι θα κάνει με την, αν θα ανοίξει, πόσο θα ανοίξει, πώς θα ανοίξει, τι εργαζομένους θα απασχολήσει, ακόμα το περιβάλλον και το τοπίο είναι θολό. Μάλιστα, Κώστας Κιτσάκης αναφέρθηκε και στη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, η οποία όφιλε είναι πολύ μεγαλύτερη που σημειώνει, καθώς και στην κατάργηση της προκαταβολής φόρου. Είναι μία μείωση συγκεκριμένη στον καφέ, παράδειγμα. Στην εστίαση όμως δεν έγινε. Έστω και προσωρινή, έτσι. Γιατί στην ουσία ξέρουμε κι εμείς δεν είμαστε παράλογοι. Ξέρουμε ότι είμαστε Γερμανία, δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες η χώρα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι τα μέτρα να είναι στημένα ώστε να γίνει επανεκκίνηση της οικονομίας στο διάστημα αυτό. Επομένως, έστω και προσωρινά για την τουριστική αυτή περίοδο, για την περίοδο του καλοκαιριού, θέλαμε μια πιο γενναία μείωση ΦΠΑ και εξάλληψη της προκαταβολής φόρου, μηδενική προκαταβολή φόρου για τα εισοδήματα του 19, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις, όπως σας είπα, να ξεκινήσουν φέτος με όσο το δυνατόν περισσότερο προσωπικό. Και όχι όσο θα πάμε. Όπως θα πάμε και από ό,τι φαίνεται, με όσο δυνατόν λιγότερο προσωπικό, διότι όταν ο επιχειρηματίας ξέρει, ο μικροεπιχειρηματίας, ότι έχει αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα, θα είναι και πολύ επιφυλακτικός. Με μεγάλες επιπτώσεις στις θέσεις απασχόλησης, οι οποίες από ό,τι φαίνεται φέτος θα χαθούν και πάρα πολλές.